Σε καλωσορίζω σε μια νέα σειρά από βίντεο, όπου σε κάθε ένα από αυτά θα σου παρουσιάζω και από μια τεχνική που χρησιμοποιούμε στο bodybuilding. Τελευταία είναι της μόδας να δουλεύουμε με την προοδευτική επιβάρυνση, με την αρχή της προοδευτικής επιβάρυνσης και σταδιακά ανά την εβδομάδα να αυξάνουμε τα βάρη και πολύ καλά κάνουμε γιατί δουλεύει πάρα πολύ και μας δίνει τα αποθητά αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά όμως, είναι πολύ εύκολο κάποια στιγμή, όσο καιρό και αν τη χρησιμοποιείς, να φτάσεις στο λεγόμενο πλατό που είναι το σημείο στασιμότητας. Και εκεί τι κάνουμε. Και okay, αν έχεις τις γνώσεις και χρησιμοποιήσεις την αρχή του wavy overloading, δηλαδή κυματοειδή αυξομείωση των κιλών ανά τις εβδομάδες, μια αρχή που πρώτη εφάρμοσαν οι Σοβιετικοί αρσιβαρίστες και powerlifters και τελευταία έχει, μιλάμε για τότε, έχει υιοθετηθεί από τη Δύση σαν κάτι καινούριο και επαναστατικό. Αν λοιπόν γνωρίζεις να το κάνεις αυτό, έχει καλώς, αλλά και πάλι υπάρχουν στεγανά. Και ποια είναι αυτά τα στεγανά? Εκτός από το σημείο στασιμότητας, οι μυς που φτιάχνουμε δεν θέλουμε να δείχνουμε σαν μπαλόνια μόνο φουσκωμένοι, θέλουμε να έχουμε και δουλειά, όμορφα σμιλεμένη. Αυτή τη δουλίτσα θα στη δώσουν οι τεχνικές. 1. 2. Μπορεί ρε φίλε να έχεις τραυματιστεί και να μην μπορείς να τα απεξέλθεις πια σε βαριές προπονήσεις και να σηκώσεις βαριά κιλά. Τι θα κάνεις? Θα παρατήσεις το bodybuilding, θα παρατήσεις την αγάπη σου, τον αθλητισμό σου? Όχι. Ή θα σταματήσεις να έχεις ωφέλη? Όχι. Με αυτές τις τεχνικές θα μπορέσεις να αναπληρώσεις και να συνεχίσεις, να αναπληρώσεις δηλαδή τη σωστή δουλειά και να συνεχίσεις να έχεις αποτελέσματα. Γιατί εμείς, όπως έχουμε ξαναπεί και γνωρίζετε προφανώς, δεν έχουν μάτια και αυτιά να δουν και να ακούσουν πόσα κιλά βάζουμε. Εμείς αντιλαμβάνονται ένταση και αν αυτή την ένταση μπορείς εσύ να τη δώσεις με τις τεχνικές που θα σου δείξω σε αυτή τη σειρά από βίντεο, τότε θα έχεις τα αποθητά αποτελέσματα χωρίς να χρειαστεί να σηκώνεις τον ουρανό μετάστραστο στο γυμναστήριο. Δηλαδή αυτή τη τεχνική που θα σου δείχνω σε κάθε βίντεο μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις είτε σε μία άσκηση, είτε σε όλες τις ασκήσεις στο τελευταίο σετ της κάθε άσκησης, είτε να αφιερώσεις 2 ή 1 ή 3 ή και όλες τις ασκήσεις χρησιμοποιώντας αυτή τη τεχνική σε κάποιες προπονήσεις. Αυτό έχει να κάνει με τον προπονητή σου και το πρόγραμμα που θα σου βγάλει ή αν εσύ είσαι ο προπονητής του εαυτού σου θα το δεις επάνω στην πράξη. Να πω εδώ ότι αν βλέπεις πρώτη φορά βίντεο μου μπορείς να με ακολουθήσεις στο κανάλι μου, να εγγραφείς στο κανάλι μου πατώντας στο subscribe και το καμπανάκι για να σου έρχονται ενημερώσεις για τα νέα βίντεο που ανεβάζω. Επίσης, στο προσωπικό μου προφίλ του Instagram μπορείς να με ακολουθείς και εκεί και να μου στέλνεις στο inbox ερωτήσεις σχετικά με τα βίντεο που ανεβάζω, κάποιες απορίες μπορεί να σου δημιουργηθούν βρε αδέρφε ή προτάσεις για συνεργασία online επάνω στο coaching και στην προπόνηση και στη διατροφή και στα πάντα όλα. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook. Σε περιμένω λοιπόν και να μου κάνεις και προτάσεις για βίντεο που θες να δεις από το κανάλι μου. Πάμε λοιπόν να δείξουμε την τεχνική για σήμερα. Πίσω στο home gym λοιπόν, ώστε να σας ξεναγήσω στην πρώτη τεχνική για σήμερα, η οποία θα είναι η κυρία 1,5. 1,5, 1,5. Γιατί τη λέμε 1,5? Γιατί η κάθε επανάληψη αποτελείται από 1,5 επανάληψη. Υπάρχει όμως μία ιδιαιτερότητα που θα σας τη δείξω παρακάτω παρουσιάζοντας κάποιες ασκήσεις. Ξεκινάω πρώτα να σας δείξω τι ακριβώς είναι αυτή η 1,5 με μία χαρακτηριστική άσκηση που είναι η κάμψη δικεφάλων με αλτήρες, όρθιος. Ξεκινάω και κάνω πρώτα μία επανάληψη για να σας δείξω. Τη γνωρίζετε, αλλά πρέπει να σας τη δείξω. Πάμε τώρα να δούμε πώς γίνεται η 1,5. 1,5 επανάληψη, η οποία θα πιάνει ως 1. Κάνω μία επανάληψη και όταν φτάσω στο τέλος της θετικής φάσης επανάληψης, κατεβαίνω μέχρι τη μέση, δηλαδή χωρίζω την επανάληψη σε 2 σημεία, στη μέση. Από την αρχή μέχρι τη μέση και από τη μέση μέχρι το τέλος. Αφού λοιπόν κάνω τη θετική φάση επανάληψης, κατεβαίνω μέχρι τη μέση της άσκησης, όπου τα χέρια μου με τους πήχες μου θα έχουν 90 μοίρες γωνία και ανεβαίνω πάλι. Εδώ έχω κάνει την μισή και κατεβαίνω. Αυτή είναι μια μισή επανάληψη. Την κάνω ολοκληρωμένη για να τη δείτε να μην μπερδεύεστε. Έδωσα μερικά παραδείγματα ασκήσεων για να δείτε ότι η μισή επανάληψη της 1,5 γίνεται στο δεύτερο μισό. Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν και ασκήσεις που θα σας δώσω μερικά παραδείγματα τώρα και περισσότερες από αυτές είναι για πλάτη και τρικέφαλους, όπου γίνεται διαφορετικά. Τι εννοώ με αυτό? Η πλάτη για παράδειγμα, για να μπορέσουν να δουλέψουν οι μεγάλοι ραχαίοι και οι μυς της πλάτης, πρέπει να έχουμε υπερέκταση του αγώνα, δηλαδή ο αγώνας μας να πηγαίνει πίσω από το σώμα. Οπότε, αν παράδειγμα εγώ κοπηλατώ και κάνω
τη μία επανάληψη και τη μισή μου την κάνω μπροστά, θα μπορέσω να κάνω περισσότερη επικέντρωση στο δικέφαλο και στους πήγες που δεν το θέλω αυτό, θέλω να κάνω στην πλάτη. Οπότε όταν κοπηλατώ, τραβάω μισή και πίσω. Μία, μισή και πίσω. Μία, μισή και πίσω. Σε όλες τις κοπηλατικές, είτε αυτή είναι pull down, είτε αυτή είναι κοπηλατική με μπάρα. Και έχουμε και το ίδιο και στους τρικέφαλους. Μία, μισή. Δύο, μισή, τρία, μισή, προς τα κάτω η μισή μου, προς τα κάτω η μισή μου. Σε όλες τις ασκήσεις τρικεφάλου γίνεται αυτό. Εάν κάνω kickbacks, μία, μισή, ε? Οπότε θα το βρεις εσύ εκεί που κορυφώνεται η ένταση. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Αυτή ήταν η τεχνική 1,5. Ελπίζω να την απολαύσεις την προπόνησή σου και να τη δοκιμάσεις. Έρχονται και άλλες πολλές, θα τις δείξω όλες, ώστε να γουστάρουμε και να του μπανιάζουμε. Πάμε γερά, Stavros Fit Nations, Phuket και Ταϊλάνδης. Μένουμε συνδεδεμένοι και ενωμένοι, έστω και από μακριά.